να βλέπουμε στην πολιτική αρένα όπου υπερτερούν στην πλειοψηφία τους οι άντρες που θα ετοιμάσουν τις πολιτικές που αφορούν τα δικαιώματα μας, εμάς το γυναικό, να αποφασίζουν πάλι για εμάς ότι οι αμβλώσεις είναι κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει, δεν πρέπει να γίνονται και θεωρείται ότι δεν είναι δικαίωμα των γυναικών. Προσωπικά έχω δεχτεί τηλεφωνήματα από πολλούς άντρες να με ρωτούν πού αρχίζει και πού σταματά μία παρενόχληση. Και αυτό σημαίνει ότι νιώθουν άβολα, γνωρίζουν πολύ καλά και απλά θέλουν να δουν κατά πόσον έχουν το πράξει ή όχι. Προσωπικά είχα κάνει και μία μελέτη με άντρες, πιθανούς πελάτες, για να ρωτήσω κατά πόσον έχουν ξεχωρίσει τι σημαίνει για εκείνους οι γυναίκες στην πορνεία ή οι γυναίκες θύματα εμπορίας. Και τους άκουγες να μιλούν με μία ανάνεση και μου έλεγαν, λες και πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Μπορείς να επιλέξεις μία γυναίκα. Ακριβώς. Δεν είναι βιτρίνα. Δεν θα δεχόμουν ούτε εγώ να υπάρξω βιτρίνα κάποιου Υπουργείου. Αντίθετα, δυστυχώς έγινε τώρα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι γίνονται, και το είπα νομίζω στην αρχή της κουβέντας μας, από την πολιτεία μέχρι το σπίτι. Είμαστε όμως το 2021. Έχουμε κουραστεί και το λέω πραγματικά, κουραστήκαμε. Κουραστήκαμε με τον καθημερινό σεξισμό. Κουραστήκαμε με την καθημερινή σεξουαλική παρενόχληση. Κουραστήκαμε με τη βία, τις γυναικοκτονίες. Φτάνει πια. Βεβαίως, διάφορες εμπειρίες, όχι μόνο εγώ, και φίλες. Δεν γνώρισα γυναίκα που δεν έχει αντιμετωπίσει διάκριση ή έναν είδος σεξισμού. Τελικά προχωράμε μπροστά, παραμένουμε στάσιμοι ή οπισθοδρόμουμε όσον αφορά την ισότητα των φύλων στην Κύπρο. Αυτή την απορία και πολλές άλλες θα μας λύσει απόψε η καλεσμένη μας, η Τζόζη Χριστοδούλου. Καλώς όρισε, Τζόζη. Χαίρετε. Ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Θα μας λύσεις αυτή την απορία. Είσαι ειδική, διότι είσαι και σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών σε θέματα ισότητας φύλων. Ναι. Νομίζω θα έλεγα ότι οπισθοδρόμουμε πλέον. Ενώ έχουμε φτάσει, όχι μόνο στην Κύπρο, να διορθώσω, δεν οπισθοδρούμε μόνο στην Κύπρο, αλλά να το παγκόσμιο, και αυτό λέει εξάλλου και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε έναν πολύ καλό βαθμό όσον αφορά νομοθεσίες, συμβάσεις, πολιτικές. Οι γυναίκες βλέπουμε να αρχίσουν να μπαίνουν πιο ενεργά στην αγορά εργασίας, για παράδειγμα, ενεργοποιούνται στην πολιτική πλέον, όμως την ίδια στιγμή βλέπουμε πώς αυξάνονται η βία κατά των γυναικών, ο σεξισμός, η λεχτική βία, οι διακρίσεις, και αυτό είναι το παράδοξο της όλης εικόνας. Να σας δώσω έναν πολύ απτό παράδειγμα που γίνεται ανά το παγκόσμιο. Ναι. Δηλαδή, εκεί που συζητούσαμε το 1995 σε παγκόσμιο επίπεδο και βάλαμε κάτω τις 12 κριτικές θεματικές ενότητες που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών, και μία από αυτή αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών. Το 1995. Ερχόμαστε το 2020 και στην παγκόσμια αρένα να βλέπουμε πώς αμφισβητούνται πλέον τα δικαιώματα που αφορούν στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, και ότι για παράδειγμα οι αμβλώσεις είναι κάτι πρωτάκουστο και πρέπει αυτό να ρυθμίζεται. Όπως δηλαδή, είδαμε στην Πολωνία πρόσφατα. Ακριβώς. Πριν φτάσω όμως στην Πολωνία, απλά ήθελα να πω ότι ερχόμαστε πάλι να βλέπουμε στην πολιτική αρένα όπου υπερτερούν στην πλειοψηφία τους οι άντρες που θα ετοιμάσουν τις πολιτικές που αφορούν τα δικαιώματα μας, εμάς το γυναικό, να αποφασίζουν πάλι για εμάς ότι οι αμβλώσεις είναι κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει, δεν πρέπει να γίνονται και θεωρείται ότι δεν είναι δικαίωμα των γυναικών. Και αυτό βλέπουμε με την Πολωνία. Όμως, να μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση πάλι για να μην παρεξηγηθούμε και από τον κόσμο. Καμία γυναίκα δεν είναι υπέρ των αμβλώσεων. Δεν είναι ότι οι γυναίκες θέλουν να μένουν έγκυες και μετά να τρέχουν να πάνε να κάνουν αμβλώσεις. Δεν ισχύει αυτό.
Είναι όμως δικαίωμα επιλογή των γυναικών στο σώμα τους να πράξουν, να προχωρήσουν σε μια ανάπλωση και κάτω από ορισμένες συνθήκες. Και γι' αυτό ερχόμαστε ακριβώς και μιλάμε και στην Κύπρο και στο εξωτερικό ότι αυτά τα θέματα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας πρέπει να διδάσκονται από το σχολείο για να είναι ενήμεροι και τα αγόρια και τα κορίτσια για τρόπους προφύλαξης, για τις σεξουαλικές σχέσεις, για υγιείς σχέσεις μεταξύ των νέων. Και δυστυχώς, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε το πρόσφατο παράδειγμα της Πολωνίας, η οποία να πω επίσης ότι αποφάσισε να αποσυρθεί και από τη λεγόμενη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που αφορά ακριβώς την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας ενάντια των γυναικών, αποφάσισε η Πολωνία να αποσυρθεί και με αυτόν τον τρόπο δυσκολεύει και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση να κυρώσει αυτήν τη σύμβαση, ώστε η σύμβαση αυτή να γίνει οδηγία για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ως Κύπρος, πώς ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις αυτές της ισότητας? Τι εννοείτε ακριβώς, μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι? Βεβαίως. Είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό το θέμα ή εξακολουθούμε να είμαστε μια πατριαρχική κοινωνία όπως ήμασταν και παλιά, απλώς προτάσουμε κάποιες πολιτικές που θέλουμε να εφαρμοστούν? Νομίζω η απάντηση στο ερώτημα σας είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Να ξεκινήσουμε ότι οι πολιτικές που αφορούν την ισότητα ήταν πολύ πιο εμφανές από το 2004 όταν η Κύπρος εντάχθηκε στην οικογένεια της Ευρώπης. Σε νομοθετικό επίπεδο η Κύπρος τα πηγαίνει αρκετά καλά. Έχουμε και πρόσφατα υιοθετήσει τον νόμο για τον σεξισμό, τροχοδρομείται τώρα νομοθεσία συγκεκριμένη για τη βία κατά των γυναικών στη βάση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Όμως δυστυχώς η Κύπρος παραμένει να είναι μια πατριαρχική κοινωνία, ένα πατριαρχικό σύστημα και αυτόν το βλέπουμε καθημερινά σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Είτε αυτόν αφορά την πολιτική, είτε αφορά στο δρόμο, την καθημερινότητά μας ή στο σπίτι μας. Για παράδειγμα, βλέπουμε πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Τα στερεότυπα, που πολλές φορές μέχρι και σήμερα, εάν έναν αγόρι μπαίξει με μία κούκλα, αντί να το θαυμάσουμε και να το επιβραβεύσουμε ότι θα, στο μέλλον, ίσως, εάν επιλέξει αυτόν το αγόρι να γίνει πατέρας, θα είναι ένας στοργικός πατέρας, αντίθετα, του το απαγορεύουμε να παίζει με τις κούκλες. Φοβούμενοι ότι θα ακολουθήσει τον δρόμο της ομοφιλοφιλίας. Έτσι το έχουμε στο μυαλό μας, στην κοινωνία μας. Δυστυχώς. Ή έναν αγόρι, αν πέσει να χτυπήσει, θα του πούμε «οι άντρες δεν κλαίνε». Και αυτόν τον τρόπο καταπιέζουμε συναισθήματα. Δηλαδή το να κλαις γιατί είναι κακό. Άρα μεγαλώνουμε τα αγόρια μας να θέλουμε να είναι οι σκληροί, οι κυνηγοί, αυτοί που θα φέρουν να επιδιώξουν να βρουν μια καλή δουλειά και θα φέρουν έναν καλό εισόδημα στο σπίτι, ενώ προτρέπουμε τα κορίτσια μας να γίνουν καλές μητέρες, να είναι καλές μαθήτριες, να είναι συναισθηματικές, είναι εντάξει να κλαις, μην κλαις, έλα να σε αγκαλιάσω, τι όμορφη που είσαι όταν κλαις, ακούμε αυτά τα στερεότυπα. Άρα με όλα αυτά μεγαλώνουμε και τα βλέπουμε αυτά να συμβαίνουν και στην καθημερινότητά μας. Οπότε πρέπει να αντιληφθούμε ότι και εμείς οι γυναίκες ως μητέρες έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτήν την πατρία, στα πατριαρχικά στερεότυπα που διαιωνίζονται. Ναι, θα έλεγα ευθύνη. Φέρουμε, όλη η κοινωνία φέρουμε ευθύνη. Και να πω ότι εννοώ. Και οι γυναίκες είναι μέρος αυτού του πατριαρχικού συστήματος. Και οι γυναίκες μεγαλώνουν μέσα σε αυτόν τον πατριαρχικό σύστημα. Άρα δεν είναι εύκολο να βγεις πολλές φορές και να νιώσεις άβολα ότι είσαι ο διαφορετικός ή διαφορετική να βγεις από αυτόν το σύστημα. Άρα ναι, και οι γυναίκες είναι μέρος του αυτού του συστήματος και θα αντιδράσουν με κάποια στερεοτυπικά πρότυπα και προκαταλήψεις στα παιδιά τους. Όμως την ίδια ώρα, μια οικογένεια
που μπορεί να προσπαθεί να καταρρύψει αυτά τα στερεότυπα, τα παιδιά παίρνουν και ρεθίσματα από άλλους χώρους. Αυτό είναι το σχολείο, οι διαφημίσεις. Mm. Το πώς βλέπουμε τις γυναίκες στις διαφημίσεις να γίνονται σεξουαλικά αντικείμενα κυρίως των ανδρών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μου είχε κάνει εντύπωση όταν πέρναγα στον δρόμο, είδα σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου μια γυναίκα γυμνή ή μη γυμνή μπροστά σε λάστιχα. Τι σχέση έχει η γυναίκα με αυτό? Και αυτά είναι τα πρότυπα που υποσυνείδητα βλέπουμε και τα παίρνουμε και λέμε ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε με έναν τρόπο. Και αυτά είναι που πρέπει να σταματήσουμε και αυτά είναι που πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Θα μου επιτρέψεις, μιλούμε για διαφημίσεις που γίνονται ιδιωτικά ως ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Ναι. Εγώ θυμάμαι πρόσφατα και καμπάνιες που υποστηρίχθηκαν και από υπουργεία. Mm-hmm. Τρία υπουργεία, αν θυμούμε, First One, τρία. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, και όχι μόνο αυτό, και το ουρητήριο, νομίζω, που είχαν κάνει, που ήταν σε σχήμα γυναίκας. Γι' αυτό λέω ότι αυτές οι αντιλήψεις και οι προκαταλήψεις βρίσκονται σε όλη μας τη ζωή. Βαθιά εδρεωμένες, βαθιά ριζωμένες. Και πρέπει να βρούμε τους τρόπους να το σταματήσουμε, να βγάλουμε αυτές τις ρίζες της πατριαρχίας. Η πρώτη ερώτηση όμως για να γίνει αυτό είναι, θέλουμε? Να ξεβολευτούμε. Ναι. Και αν θέλουμε, πώς το κάνουμε? Διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι ολόκληρη η πολιτεία, έναν κράτος στην Κύπρο, δεν θέλει να σταματήσει αυτά τα φαινόμενα. Όμως είναι τόσο βαθιά ριζωμένα αυτά τα στερεότυπα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σύστημα. Είτε είναι κρατικό σύστημα, είτε είναι ιδιωτικό σύστημα, είτε είναι το οικογενειακό σύστημα. Ερχόμαστε να το βρούμε αντιμέτωπες. Και αυτό είναι που πρέπει να σταματήσουμε. Όμως η πρώτη ερώτηση, πραγματικά, και το πιστεύω αυτό, είναι υπάρχει βούληση? Και αυτό που είπατε εσείς, θέλουμε να ξεβολευτούμε. Όταν ερχόμαστε ως κράτος πρώτων ευθυνών μας όμως, και βλέπουμε γυναικοκτονίες, για παράδειγμα, γίνεται αυτό να είναι ακόμη κριτήριο και να είναι στην ευχέρεια μας? Θέλουμε? Τι θα πει θέλουμε? Χάνονται ζωές. Ακριβώς. Κοιτάξτε και τι έγινε με τα πρόσφατα συμβάντα με την, εγώ το αποκαλώ και γυναικοκτονία και παιδοκτονία, συγγνώμη. Και δεν είναι η πρώτη. Θέλουμε όμως σίγουρα να είναι η τελευταία. Κουραστήκαμε να βλέπουμε αυτά τα περιστατικά. Είναι αδικαιολόγητα πλέον να συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά το 2021. Και είναι απαράδεκτο να ακούμε από φορείς ότι δεν είναι δική μου ευθύνη, είναι ευθύνη κάποιου άλλου υπουργείου, είναι ευθύνη κάποιου άλλου φορέα. Όχι. Για μένα η απάντηση είναι έναν κράτος. Και αυτόν το κράτος πρέπει να συνεργάζεται και πρέπει να βρει τους τρόπους που θα δουλέψει για να σταματήσουν αυτά τα περιστατικά. Όσον αφορά γυναικοκτονίες, όσες υποθέσεις γνωρίζω από γυναικοκτονίες, που δεν ήταν λίγες τα τελευταία χρόνια, νομίζω στην Κύπρο με έναν πληθυσμό λιγότερο του εκατομμυρίου, στα τελευταία 10-15 χρόνια είχαμε 30 κάτι γυναικοκτονίες. Υπήρχε πάντα έναν προηγούμενο του θήτη. Είχε γίνει καταγγελία για βία στην οικογένεια. Πώς αντιδράσαμε, τι κάναμε, πώς προστατέψαμε το θύμα. Και εδώ έρχομαι να πω και αυτό που έκανα και πρόσφατα, θέλετε, κριτική, και τι εννοώ με την κριτική. Δηλαδή, βγήκαμε όταν ακούσαμε τις τελευταίες υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης σε διάφορους χώρους, από τον αθλητισμό, στο θέατρο. Βγαίνουμε εμείς πίσω από τα κομπιούτερ μας που καθόμαστε σε ένα γραφείο και λέμε, σπάσε τη σιωπή. Πολύ εύκολο να το πούμε. Πάρα πολύ εύκολο να το πούμε. Και ναι, τα θύματα θα πρέπει να σπάσουν τη σιωπή τους. Δυστυχώς, το σύνθημα που στέλνουμε, σπάσε τη φωνή σου, την ίδια ώρα βλέπουμε ένα προετοίμαστο κράτος να αντιμετωπίσει τα περιστατικά. Να μην είμαι ισοπεδωτική όμως, διότι έχουν γίνει και καλές διαχειρίσεις, όμως στην πλειοψηφία, τουλάχιστον αυτά που ακούμε, αυτά που βγαίνουν προς τα έξω,
Είναι ακριβώς αυτό. Το θύμα να σπάζει τη φωνή του και να μην έχει ανταπόκριση από αυτούς που πρέπει. Αυτόν ήθελα να πω. Ότι για να προκαλέσεις κάποιον να μιλήσει, να πει κάτι το οποίο για τον ίδιο μπορεί ακόμη να πονεί πάρα πολύ. Όχι μπορεί, ναι. Τον πονάει. Ναι. Όπως και να το έχει διαχειριστεί, με βοήθεια είτε όχι, πονάει. Mm. Οπότε για να του λες, έλα, βγες προς τα έξω, πες τι βίωσες, πρέπει να υπάρχει και έναν αντίκρισμα όμως μετά. Δεν πρέπει να είναι πρόκληση να μιλήσεις. Πρέπει να είναι πρόσκληση να μιλήσεις με εμέναν έτοιμη να στηρίξω. Και όταν μιλούμε για το σύστημα, δεν εννοώ μόνο δηλαδή θα κάνεις η αστυνομία ή το γραφείο ευημερίας ή σε πολλές περιπτώσεις ψυχική υγεία κτλ. Είναι και το δικαστικό σώμα. Αυτό που πιστεύω και το πιστεύω ακράδαντα είναι ότι όταν υπάρξουν ποινές οι οποίες να ανταποκρίνονται στην πραγματική πληγή του θύματος και είναι παραδειγματικές οι ποινές, τότε θα δούμε το θήτη, αν αφορά για παράδειγμα σεξουαλική παρενόχληση, να το σκεφτεί 2 και 3 φορές. Και όλη η συζήτηση αυτή που γίνεται τώρα με τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις που βγαίνουν προς τα έξω, αυτό το πιο σημαντικό είναι ότι κάνει πολλούς άνδρες να νιώθουν άβολα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Προσωπικά έχω δεχτεί τηλεφωνήματα από πολλούς άνδρες να με ρωτούν πού αρχίζει και πού σταματά μία παρενόχληση. Και αυτό σημαίνει ότι νιώθουν άβολα. Γνωρίζουν πολύ καλά και απλά θέλουν να δουν κατά πόσον έχουν το πράξει ή όχι. Και είναι αυτό το όλο κίνημα που ακούμε πολλές φορές, το Me Too ήρθε και στην Κύπρο. Η γνώμη μου είναι ότι το Me Too δεν είναι τώρα που ήρθε στην Κύπρο ή υπήρχε το παγκόσμιο, έγινε πριν 2 χρόνια στην Αμερική. Το Me Too υπήρχε πάντα ανά το παγκόσμιο. Όταν μπείτε σε κλειστές αίθουσες που είναι μόνο γυναίκες, σε ασφαλείς χώρους, θα ακούσετε πολλές ιστορίες του Me Too. Όταν θα πάτε σε χωριά να επισκεφτείτε γυναίκες που κάθονται σε σπίτια και συζητούν, εκεί να δείτε πόσες ιστορίες ακούγονται μεταξύ τους. Το σημαντικό που έγινε με το Me Too όπως το γνωρίζουμε τώρα, είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα προς τα έξω. Δηλαδή αρχίζει να μην είναι τόσο ιδιωτικό, απλά να βγαίνει προς τα έξω και ακριβώς να νιώθουν άβολα οι θύτες και να φοβούνται οι θύτες και όχι τα θύματα. Όμως επαναλαμβάνω, εάν δεν είμαστε έτοιμοι να χειριστούμε τα θέματα, πώς τότε τα θύματα μπορούν να σπάσουν τη σιωπή τους. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Σε κάτι που έχεις πει προηγουμένως, ότι έχεις δεχθεί πολλά τηλεφωνήματα αυτές τις μέρες από άντρες. Ναι. Τελικά από εκείνα όλα τα τηλεφωνήματα, για να δούμε το μέγεθος, στην πόσα από αυτά τους. Στην πλειοψηφία όντως ενέπιψαν στην πλειοψηφία παρενόχληση. Ναι, βέβαια δεν μου λέγανε πραγματικά γεγονότα, ήταν όλες υποθετικές ερωτήσεις. Αν έγινε αυτό, υπάρχει κάποιος φίλος μου που... Ναι. Όμως πρέπει για να μεταφέρουμε και το μήνυμα, είναι εκεί που το όχι σημαίνει όχι, εννοεί η γυναίκα όχι. Ναι. Έστω και αν ξεκίνησε με έναν ναι. Όταν στο περιβάλλον εκεί που προσπαθήσεις, κάποιοι με ρωτούν πού σταματά το φλερτ. Εκεί που δημιουργείς έναν εχθρικό περιβάλλον. Εκεί που βλέπεις ότι μια γυναίκα δεν το δέχεται, δεν το θέλει. Πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Και ακούσαμε έναν Έλληναν ηθοποιό πρόσφατα που είπε «Εγώ είμαι άνδρας παλιάς κόπης». Και επέμενα. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει επέμενα. Να δώσουμε ακόμα ένα παράδειγμα. Εμπορία γυναικών. Mm-hmm. Ένα θέμα νομίζω το οποίο είχατε ήδη συζητήσει με την κυρία Σούπερμαν. Από το 2004 που άρχισα να εργάζομαι για το θέμα της εμπορίας προσώπων, μιλούσαμε πάντα για την ευθύνη των πελατών. Πέραν την ευθύνη του κράτους, της κοινωνίας, της πολιτείας κτλ. Μιλούσαμε πάντα για την ευθύνη των πελατών. Προσωπικά είχα κάνει και μια μελέτη με άνδρες, πιθανούς πελάτες, για να ρωτήσω κατά πόσον έχουν ξεχωρίσει τι σημαίνει για εκείνους οι γυναίκες στην πορνεία ή οι γυναίκες θύματα εμπορίας. Και ξέραν πολύ καλά τις συνθήκες που βρίσκονται οι γυναίκες θύματα εμπορίας προσώπων.
και τους άκουγες να μιλούν με μία άνεση και μου έλεγαν, λες και πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Μπορείς να επιλέξεις μία γυναίκα. Ακριβώς. Και με, από τότε, μέσω του τότε εργαζόμενου στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, είχαμε κάνει τεράστιους αγώνες για ποινικοποίηση της αγοράς υπηρεσιών από θύματα εμπορίας. Και καταφέραμε, είχαμε τότε συνεργαστεί και με την βουλευτή, με όλες τις γυναίκες βουλεύτριες, αλλά το προχώρησε η κυρία Χριστιανά Ερωτοκρήτου και έχει ποινικοποιηθεί η αγορά υπηρεσιών. Όχι η εμπορία, η εμπορία ποινικοποιείται. Η αγορά υπηρεσιών από θύματα εμπορίας. Και εδώ έρχομαι για να το συνδέσω με τα υπόλοιπα, όταν σας είπα και στην αρχή ότι από νομοθεσίες και πολιτικές πάμε πολύ καλά. Άρα, ποινικοποιήθηκε η αγορά υπηρεσιών από θύματα εμπορίας. Ποινικοποιήθηκε ο σεξισμός. Η ερώτηση είναι, πώς ενημερώνουμε τον κόσμο? Τι δράσεις έχουν γίνει για να πούμε ποινικοποιήθηκε η αγορά υπηρεσιών, ποινικοποιείται ο σεξισμός? Και έρχομαι να το αντιστοιχίσω με κάτι τελείως άσχετο. Πόσες εκστρατείες της αστυνομίας βλέπετε για το φοράμε τη ζώνη? Πόσες εκστρατείες της αστυνομίας βλέπετε για το ποτό και να μην οδηγούμε μεθυσμένοι? Οπότε αντίστοιχα θα έπρεπε να υπάρχουν πείτε και μου για αυτό. Μία εκστρατεία, όχι κατά ανάγκη της αστυνομίας, ναι, μπορεί να είναι Υπουργείο Αστυνομίας του κράτους γενικότερα. Πότε είδατε μία εκστρατεία που να μιλάει αυτό? Άρα, όταν λέμε ότι θέλουμε την προώθηση της ισότητας, πρέπει να πάρουμε απόφαση και να δούμε την ισότητα ως ένα θέμα πολιτικό και όχι μόνο κοινωνικών δικαιωμάτων. Και όταν λέω πολιτικό, εννοώ ότι υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει προϋπολογισμός. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τους προϋπολογισμούς και πώς δουλεύουμε οριζόντια για αυτό το θέμα. Ακούμε για παράδειγμα, και πάλι το λέω ως παράδειγμα, υπηρεσίες κοινωνικής εφημερίας. Μα δεν έχουμε κόσμο. Ωραία. Mm-hmm. Πόσο προϋπολογισμό χρειαζόμαστε? Τι πρέπει να γίνει? Άρα αρχίζουμε, είναι η πολιτική βούληση, ανάλογος προϋπολογισμός, σχεδιασμένες ολιστικές δράσεις και συνεργασία. Έτσι αλλάζουμε το σύστημα. Πρέπει να βγούμε από το σύστημα. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το σύστημα, πρέπει να βγούμε και να το δούμε από έξω και να δούμε τα κενά. Είναι λες και ξεκινούμε με το αυτοκίνητο να πάμε σε έναν προορισμό και μας λένε εδώ αδιέξοδο και δεν μας κάνουν επειδή θα υπάρξουν έργα. Πώς να και πάμε δεν υπάρχει άλλος στον δρόμο μας. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω. Μιλούμε για την πολιτική, μιλούμε για γνώστες. Πώς γίνεται γνώστες αυτών των θεμάτων και πολιτικοί? Έχουμε δει στο παρελθόν, ακόμη και πρώην βουλευτή, να αναφέρεται σε νομιμοποίηση της πορνείας. Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται η πολιτική ως πολιτική να είναι γνώστες κάποιου θέματος. Μπορούν να έχουν εμπειρογνώμονες δίπλα τους. Μπορούν να ρωτήσουν. Υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη. Εκείνο που χρειάζεται, που πρέπει να έχει ο πολιτικός ή η πολιτικός, είναι ενσυνείδηση, ευαισθητοποίηση, έναν όραμα πώς θέλεις αυτήν τη χώρα. Δηλαδή, αν κλείσουμε τώρα τα μάτια μας και σκεφτούμε τι είναι αυτή, τι θέλουμε τη χώρα μας για τα παιδιά μας, πώς τη φανταζόμαστε, πού θέλουμε να ζουν τα παιδιά μας. Δεν θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη, δεν θέλουμε κοινωνική ισότητα, δεν θέλουμε πολιτική ισότητα. Άρα, χρειαζόμαστε πολιτικούς με όραμα, με έναν όραμα, αλλά χρειάζεται ενσυνείδηση και ευαισθησία. Και αυτό είναι που λείπει. Και όσον αφορά το συγκεκριμένο πολιτικό και άλλους πολιτικούς που θεωρούν ότι η πορνεία πρέπει να είναι νόμιμη, συνήθως αυτά εξυπηρετούν άντρες. Άρα, που είναι και η πλειοψηφία. Άρα, στη λήψη είναι αποφάσεων. Ακριβώς. Στα, ναι. Άρα, γι' αυτό χρειαζόμαστε και περισσότερες γυναίκες στην πολιτική. Γιατί όταν λέμε η διάσταση του φύλου, είναι αυτό, θέλουμε στο τραπέζι τις διαφορετικές εμπειρίες των γυναικών και των ανδρών που θα σχεδιάσουν πολιτική. Ένα παράδειγμα ήταν όταν ήταν δήμαρχος η κυρία Ελένη Μαύρου. Θυμούμαι που μου έλεγε σε μια πάλι συνέντευξη όταν έκανα μια μελέτη για τις γυναίκες στην πολιτική, ετοιμαζόταν όταν ήταν δήμαρχος ένας υπόγειος χώρος στάθμευσης.
Και ως συνήθως στην Κύπρο που έχουμε τα προβλήματα με τον προϋπολογισμό, υπήρξε κάποια έλλειψη προϋπολογισμού. Και είπαν οι σχεδιαστές, οι αρχιτέκτονες, ωραία να γίνει αποκοπή από το φωτισμό στο υπόγειο χώρο στάθμευσης. Και η Ελένη Μαύρου είπε, ως γυναίκα, όχι. Ασφαλεία. Είναι ασφάλεια των γυναικών. Εάν θέλουμε τις γυναίκες να είναι ασφαλείς σε αυτόν τον χώρο, πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα του η διάσταση του φύλου στις πολιτικές. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ποσόστοση? Για να κλείσω εδώ σίγουρα, το θέμα. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει ποσόστοση, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να υπάρχουν και πολιτικές της συμφιλίωσης επαγγελματικής οικογενειακής ζωής, ώστε να δίνονται οι επιλογές στις γυναίκες που θέλουν να εξασκήσουν την πολιτική, για παράδειγμα. Θα δούμε τώρα που μπαίνουμε και σε προεκλογική εκστρατεία. Μια γυναίκα με παιδιά, μικρά παιδιά που μπορεί να είναι πολιτικός, πόσο πιο δύσκολο θα είναι σε αντίθεση με έναν άντρα, επειδή το στερεότυπο είναι ακριβώς ότι η γυναίκα πρέπει να έχει έγνοια και τα και παιδιά το της. Άρα είναι αυτό που είπα και πριν, ολοκληρωμένες πολιτικές. Δηλαδή πώς προχωρούμε, ωραία, ποσόστοση, σίγουρα, συμφωνούμε, πέρα από τα πρότυπα ότι αλλάζουν, δεν θα είναι μόνο ένα σκηνικό από γραβάτες. Τι άλλον, πώς μπορούμε αυτές τις γυναίκες να στηρίξουμε ώστε να έχουμε περισσότερες γυναίκες στα ψηφοδέλτια και να μην ακούμε αυτόν το «δεν βρίσκω γυναίκες». Μας έχει κουράσει το «δεν βρίσκουμε γυναίκες». Και οι γυναίκες πολλές φορές όμως δεν τολμούν και οι ίδιες να μπουν σε αυτή γιατί τη διαδικασία. Γιατί να τολμήσουν όταν είναι ένα πολιτικό σύστημα γραμμένο στα μέτρα των ανδρών? Αυτό είναι το πατριαρχικό το σύστημα. Γιατί να θέλουν να μπουν σε ένα πολιτικό σύστημα που είναι ανδροκρατούμενο? Θα το σκεφτούν δύο φορές. Εσείς συναναστρέφεστε επαγγελματικά με άντρες πολλούς. Βρίσκεστε σε χώρους, βρίσκεστε υπουργείων, ενώ τι κλίμα επικρατεί σε αυτούς τους χώρους? Υπάρχει σεξισμός? Προσωπικά δεν το έχω δει ή το ζήσει τουλάχιστον. Η συνεργασία μου μαζί με τους διπλωμάτες είναι αρκετά επαγγελματική. Όντως είναι έναν πατριαρχικό υπουργείο από την άποψη στην πλειοψηφία ότι είναι περισσότερον άντρες και είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε ότι τα Υπουργεία Εξωτερικών ανά το παγκόσμιο είναι ανδροκρατούμενα λόγω της φύσης της δουλειάς. Το ότι πρέπει να υπάρχουν ταξίδια συχνά, η διεθνής κοινότητα το έχει πολύ πιο δεδομένο ότι είναι μια ανδρική υπόθεση το πώς θα συνεργαστούν δύο κράτη και τα λοιπά. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τώρα που μιλάμε ανά το παγκόσμιο, άνδρες, οι γυναίκες υπουργοί εξωτερικών είναι περίπου στο 30% ανά το παγκόσμιο και μπορεί να λέω και αρκετά μεγάλο αριθμό. Όμως, από ό,τι είδα από τις στατιστικές του Υπουργείου, είναι ότι αυτό άρχισε σιγά σιγά να αλλάζει με την τελευταία, όταν οι τελευταίοι που μπήκαν στο Υπουργείο ήταν 50 άντρες, 50 γυναίκες. Άρα, με το χρόνο αυτό θα αλλάξει. Όμως, θεωρώ ότι υπήρχε και υπάρχει κάποια έτσι αντίσταση, αν θέλετε, αντίδραση, διότι συνήθως το Υπουργείο Εξωτερικών στην Κύπρο είναι άμεσα συνυφασμένο με το θέμα του Κυπριακού. Mm-hmm. Ο Υπουργός Εξωτερικών ήθελε και θέλει μέσα από την αναδιοργάνωση του Υπουργείου να γίνει το Υπουργείο πιο πολυθεματικό και να μην είναι μόνο θεματικό και να είναι μόνο θέμα Κυπριακού, mm-hmm. που φυσικά είναι και προτεραιότητα, για να μην παρεξηγηθώ βεβαίως. Και γι' αυτόν αποφάσισε ότι θέλει να ενσωματώσει και τη διάσταση του φύλου στην εξωτερική πολιτική. Είναι μία δράση η οποία έχει πολύ έδαφος για να δουλέψουμε, mm-hmm. και προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τη διάσταση του φύλου, όπως έλεγα γενικότερα πριν, για όλο το κράτος και για όλη την πολιτεία, σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό. Αυτό είναι οργανικά, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα,
μαζί με τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον Γενικό Διευθυντή και πολλούς άλλους και άλλες διπλωμάτες, έχουμε ετοιμάσει ένα πλαίσιο δράσης που είναι η πολιτική μας, δηλαδή τι δράσεις μπορούμε να κάνουμε στην εξωτερική πολιτική που αφορά την ισότητα του φύλου. Αρχίσαμε σιγά σιγά να δραστηριοποιούμαστε σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διαμόρφωση πολιτικών που αυτές θα έρθουν να μας βρουν στο σπίτι μας. Αλλά δηλαδή, έχουμε φωνή ως Κύπρο. Αρχίσαμε να έχουμε φωνή, να είμαστε ενεργοί. Όσον αφορά την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή πολιτική του Υπουργείου, και εκεί ενσωματώσαμε τη διάσταση του φύλου και στηρίζουμε άλλες χώρες όπως είναι η Ιορδανία, ο Λίβανος για παράδειγμα, σε έργα και προγράμματα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η συνεργασία που έχουμε με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερχόμενοι και η ίδια από την κοινωνία των πολιτών. Θεωρώ ότι πρέπει να βρίσκονται στο τραπέζι των διαβουλεύσεων όταν ετοιμάζουμε στο Υπουργείο μία πολιτική και έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί σε αυτήν τη διαβούλευση. Άρα, αν ήθελα να βάλω τίτλους σε όλα αυτά που λέγαμε και όπως είχα πει πριν, όσον αφορά την πολιτεία γενικότερα, δουλεύουμε σε θέμα πολιτικής, συνεργασίας, ενημέρωσης και προϋπολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις γυναίκες και τους άντρες. Δηλαδή, φέρουμε πρακτικά πλέον την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε και συμμαχίες με άλλα κράτη και συνεργασίες για την προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών στην περιφέρεια, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Θα πούμε πάρα πολλά, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί σε λίγο. Αντιλαμβάνομαι με όλα όσα μου έχεις πει μόλις τώρα, πως οι ευθύνες της θέσης όπου βρίσκεσαι είναι μεγάλες και ο ρόλος σου είναι πολλαπλός. Ναι. Όντως είναι μεγάλες, πρώτα απ' όλα επειδή θέλουμε να πετύχει αυτό που λέμε είναι ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική. Και επειδή υπάρχει πολιτική βούληση από τον ίδιο τον Υπουργό των Εξωτερικών και ο οποίος μου έχει εμπιστευτεί να βοηθήσω μέσω της συμβουλής μου, των συμβουλών μου για υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, είναι τεράστια η ευθύνη. Και όχι μόνο επειδή ακριβώς υπάρχει πολιτική βούληση, απλά επειδή μιλούμε για το θέμα της ισότητας των φύλων. Και αυτά όλα που λέμε θέλουμε να βλέπουμε σωστές πολιτικές που αφορούν την ισότητα, αν είναι αυτό που είχαμε πει προηγουμένως ότι η Κύπρος πλέον έχει φωνή και είναι ενεργή, που πολλές φορές σε συζητήσεις διεθνούς επίπεδου είδαμε ότι υπήρχε αυτή η οπισθοδρόμηση, δηλαδή αφαιρούνταν λέξεις. Μιλούμε για λεξούλες οι οποίες θα έχουν τεράστια σημασία στην καθημερινή μας ζωή. Αφαιρούνταν οι λέξεις, για παράδειγμα... Λέξεις κλειδιά δηλαδή. Ναι. Σεξουαλική βία, για παράδειγμα. Και εμείς επιμέναμε ότι θα μπει η βία κατά των γυναικών συμπεριλαμβανομένου και της σεξουαλικής βίας και όχι μόνο των γυναικών αλλά και των κοριτσιών. Και για να γίνει αποδεκτό αυτό, υπάρχει ολόκληρο παρασκήνιο δίπλα πίσω. Δηλαδή ότι πρέπει να μιλήσεις με κάποιες άλλες χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις με σένα για να μπορέσουν να σε στηρίξουν όταν αυτό θα τεθεί ξανά υπό συζήτηση. Mm-hmm. Άρα είναι τεράστια η ευθύνη, διότι αυτά θα έρθουν να μας βρουν στην καθημερινότητά μας. Όχι μόνο στην Κύπρο. Γενικότερα. Στον κόσμο. Μιλούμε για τα Ηνωμένα Έθνη. Άρα θα έρθουν να μας βρουν. Και είναι ένας τρόπος που πρέπει να στηρίξουμε τουλάχιστον τις πολιτικές. Άλλο κομμάτι υλοποίηση, στο κομμάτι το δικό μας αφορά τις πολιτικές, που θα έρθουν μετά να υλοποιηθούν σε νομοθεσίες, σε δράσεις κτλ. Πόσες, αν μιλήσουμε για ποσοστό,
Σε τι ποσοστό οι προτάσεις σου γίνονται δεκτές και πότε απορρίπτονται όταν δεν γίνονται δράσεις στην πορεία? Συνήθως όσες προτάσεις έχω καταθέσει στον ίδιο των Υπουργών γίνονται αποδεκτές. Μετά είναι το θέμα της διαδικασίας για να υλοποιηθούν με το σωστό τον τρόπο που πρέπει να ενοχλήσω, αν θέλετε, διάφορους διπλωμάτες και διάφορες διπλωμάτες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις δράσεις που πρέπει. Είναι αυτό που είχαμε πει και προηγουμένως. Εάν υπάρχει βούληση, εμπειρογνωμοσύνη και θέληση και προϋπολογισμός, τότε μπορούν να γίνουν. Θα λέγαμε ότι είστε λίγο, επειδή είστε σύμβουλος του Υπουργού, είστε λίγο σαν, όχι δεξιν του χέρι, αλλά θα σας συμβουλευτεί πάντα πριν ακόμη μπορεί να κάνει και δηλώσεις για θέματα περί ισότητας. Στην αρχή ίσως ναι. Τώρα, νομίζω ότι έχει και ο ίδιος ενσωματώσει, όχι μόνο στον λόγο του, που έτυχε μια φορά να με διορθώσει ο ίδιος. Άρα και είναι αυτό το θετικό που βλέπουμε, ότι υπάρχει, μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Φτάνει να θέλει το άτομο να μπορεί να αλλάξει πράγματα. Άρα ναι, βλέπουμε τον ίδιο τον Υπουργό πλέον να προβάλλει αυτό το θέμα και να το προωθεί. Είδα, κατά κρύβεια τώρα που με ρωτάτε, έβλεπα μία συνέντευξή του, νομίζω για τα χρόνια του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος το ανάφερε τα θέματα της ισότητας χωρίς καν να μιλήσουμε. Και αυτό συμβαίνει με την τριβή, δηλαδή παίρνει αρκετά τον ενοχλό, αν θέλετε, αρκετά συχνά, με σημειώματα, με σκέψεις, με δράσεις, με εισηγήσεις, τα οποία τα διαβάζει, τα γνωρίζει και προχωράμε προς την υλοποίησή τους. Άρα δεν είναι μία θέση, εδώ θέλω να καταλήξω, που απλώς σας είπαν για να κλείσουν κάποια στόματα ότι υπάρχει δεν και είναι αυτόν βιτρίνα. Τρόπος. Δεν είναι βιτρίνα. Δεν θα δεχόμουν ούτε εγώ να υπάρξω βιτρίνα κάποιου Υπουργείου. Αντίθετα, τώρα μιλάμε, νομίζω έχουμε ασκήσει αρκετή κριτική, να θέλετε, στο όλο σύστημα. Και η κριτική, αν κάνω και εγώ κάποιο λάθος, είναι πάντα ευπρόσδεκτη να ακούσουμε, ώστε να λύσουμε και να προχωρήσουμε και να βελτιωνόμαστε. Αυτή είναι η ουσία μιας επικοδομητικής κριτικής. Κάνοντας μια επικοδομητική κριτική, λοιπόν, και θα πιαστώ από αυτήν την φράση σας, θέλω να μου σχολιάσετε έτσι λίγο κάτι που έχουμε δει πρόσφατα. Και θα το ξεκινήσω λίγο πόσο θεμητόν και πόσο αποδεκτόν είναι ένας άνθρωπος σε μια θέση πάρα πολύ σημαντική να λειτουργεί πάλι συσσαγωγικά ως πατρική φιγούρα και να αφαιρεί το λόγο από έναν άνθρωπον τον οποίο ο ίδιος επέλεξε. Δεν κρυβόμαστε, μιλώ για τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν δεν άφησε την Υπουργό Δικαιοσύνης να μιλήσει και να απαντήσει σε μία ερώτηση ενός δημοσιογράφου σε δημοσιογραφική διάσκεψη. Ναι. Αυτά τα περιστατικά τα βλέπουμε παντού. Δηλαδή και σε δημοσιογραφικούς χώρους, δηλαδή όπου γίνονται συνεντεύξεις στα μίντια, με δημοσιογράφους που βλέπουμε πολλές φορές, αν έχει έναν άντρα και μια γυναίκα να συζητούν ένα θέμα, τις περισσότερες φορές ο άντρας να διακόπτει τη γυναίκα για να επιβάλλει τη θέση του. Να σας πάρω και πιο μακριά ακόμη, τι έγινε πριν 5 χρόνια με τη Χίλαρη και τον Τραμπ, όταν συζητούσαν οι δύο τους στα debates που γίνονταν, που δεν την άφησε να μιλήσει σχεδόν καθόλου. Εσείς βέβαια μιλήσατε και λίγο για την προστασία. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε τα πατριαρχικά φαινόμενα, που αν δεν τα ξυριζώσουμε, θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Αυτό δεν είναι ισότητα όμως, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι πρακτική ισότητα. Όχι βέβαια. Όλα αυτά που προσπαθείτε να χτίσετε εσείς γκρεμίζονται με κάποια ενέργεια και κάποιο ανθρώπου ο οποίος... Συμφωνούμε ότι αυτό γίνεται, δυστυχώς έγινε τώρα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι
γίνονται, και το είπα νομίζω στην αρχή της κουβέντας μας, από την πολιτεία μέχρι το σπίτι. Εάν δεν τα αποδομήσουμε, να αρχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν θα αλλάξουν εύκολα τα πράγματα. Είμαστε όμως το 2021. Έχουμε κουραστεί και το λέω πραγματικά, κουραστήκαμε. Κουραστήκαμε με τον καθημερινό σεξισμό. Κουραστήκαμε με την καθημερινή σεξουαλική παρενόχληση. Κουραστήκαμε με τη βία, τις γυναικοκτονίες. Φτάνει πια. Φτάνει. Το πιο παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι αν ρωτήσεις τον οποιοδήποτε, την οποιαδήποτε, σε οποιαδήποτε θέση, σχεδόν σε οποιαδήποτε θέση, θα σου πούν ότι λίγο πολύ όλοι συμφωνούμε με την ισότητα. Βεβαίως θέλουμε ισότητα. Και όταν έρχεται η ώρα της πράξης, η ώρα του λόγου, κατεδαφίζονται τα πάντα. Γνωρίζουμε όλοι την έννοια, τη διαφορά μεταξύ ισότητας και ισοτιμίας. Γνωρίζουμε τι διεκδικούμε τελικά. Νομίζω ως οι γυναίκες δεν χρειάζεται να το ορίσουμε, θέλω ισοτιμία, θέλω ισότητα. Νομίζω ξέρουμε πολύ καλά τι θέλουμε. Θέλουμε όταν μιλάμε να ακουγόμαστε, θέλουμε τα καθημερινά μας δικαιώματα, θέλουμε να σταματήσουν να μας βιάζουν, θέλουμε να σταματήσουν να μας χτυπούν. Ανθρώπινα δικαιώματα ουσιαστικά. Ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό είναι το παράδοξο που είπα πάλι και από την αρχή. Το 1995 δημιουργήθηκε το πιο σημαντικό κείμενο που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών. Και ερχόμαστε το 2021 και βλέπουμε κείμενα να είναι σε πιο χαλαρή μορφή από αυτόν του 1995. Αυτό λέω όταν μιλώ για οπισθοδρόμηση. Δεν γίνεται το 1995 να είχαμε το πιο δυνατό κείμενο και το 2021 να θέλουμε να τα ελαφρύνουμε αυτά τα κείμενα. Γιατί... Να μην υπάρχουν... Δεν ξέρω, υπάρχει ένας τεράστιος πόλεμος κατά των γυναικών και είδαμε ένα παράδειγμα πρόσφατα με έναν κύριο, γνωστό κύριο, που όταν μίλησε, που γνώριζε προφανώς για την αγορά υπηρεσιών από θύμα... Ο δικηγόρος, ο γνωστός. Από θύμα εμπορίας προσώπων, έβαλε το γυναίκα σε εισαγωγικά. Ναι. Είναι αυτό, είναι η διαγραφή της λέξης γυναίκα πλέον. Και αυτό πρέπει να προστατεύσουμε, δηλαδή αρχίσαμε να προσπαθούμε να προστατεύουμε, να μην διαγραφούμε παρά να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας. Πήγαμε 100 βήματα πίσω. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα πλέον. Ανά το παγκόσμιο υπάρχει ένας μεγάλος πόλεμος κατά των δικαιωμάτων των γυναικών, και πρέπει να συνταχθούμε, να πολεμήσουμε πίσω αυτά που διεκδικούσαμε πριν 20 και 30 και 40 χρόνια. Θα κάνω μία ερώτηση που μπορεί να είναι αφελής, ένα σχολιασμός, αλλά συνήθως πολεμούμε αυτό που βλέπουμε ως απειλή. Δηλαδή... Τελικά οι γυναίκες μπορεί να θεωρούμαστε και ως απειλή, ότι έχουμε να ανακτήσει... Βεβαίως. Βεβαίως. Και αυτό, και ένα παράδειγμα είναι τα κότας που λέγαμε πριν. Γιατί διαφωνούν οι περισσότεροι με τα κότας? Διότι ήδη υπάρχουν κότας και είναι 90% άντρες. Και ερχόμαστε να θέλουμε να αντιστρέψουμε αυτόν τον τρόπο. Καταρχήν όμως να ξεκαθαρίσουμε, δεν κάνουμε πόλεμο εναντίον των ανδρών. Τούτον πρέπει να ξεκαθαριστεί. Δεν αφορά, δεν μαλώνουν οι άντρες με τις γυναίκες. Οι γυναίκες απαιτούν ισοτιμία και ισότητα και πολιτικών λόγων. Θέλετε, αν θα φύγετε κάποιοι από εσάς, αν θα φύγουν κάποιοι άνδρες για να μπουν γυναίκες, ας φύγουν κάποιοι άνδρες για να μπουν γυναίκες. Δηλαδή θέλω να υπάρξει έναν 50-50 για τον τρόπο που αποφασίζετε για τη ζωή μου και για τη δική σας. Και για τον παιδιό μας. Ακριβώς. Άρα σίγουρα θεωρείται απειλή. Αυτό. Γι' αυτό αρχίζουμε και πάμε να διαγράψουμε πλέον τη γυναίκα. Επειδή αναφερθήκαμε, έχω πολλά ερωτήματα, μας φτάνει μια εκπομπή, θέλουμε δύο. Λοιπόν, αλλά επειδή έτσι αναφερθήκαμε στο περιστατικό με τον γνωστό των δικηγόρων,
Και είπαμε για το γυναίκα σε εισαγωγικά, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Δηλαδή, παραδέχθηκε ότι γνώριζε, ήταν εις γνώση του η αγοροαπολίση. Πιθανή εμπορία προσώπων. Αυτό, πώς το σχολιάζετε, δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες συνέπειες, δεν είναι υπόθαλψη? Ναι, μα αυτό είναι ότι το έχει κανονικοποιηθεί το φαινόμενο. Είναι εντάξει να αγοράζει τις γυναίκες. Το 2021 είναι εντάξει να αγοράζουμε σώματα. Είναι αυτά που προσπαθούμε όσες και όσες κυρίως εργαζόμαστε για τα δικαιώματα των γυναικών να αποδομήσουμε. Τι σημαίνει είναι να γνωρίζω και ότι κάποιος πάει να αγοράσει γυναίκα ή παιδί και να είναι εντάξει? Πώς μπορεί να είναι εντάξει? Μα το γνωρίζει ότι δεν είναι εντάξει από τη στιγμή που το λέει αργότερα ως για να προστατεύσει τον εαυτό του ότι και ο άλλος κάτι έκανε που δεν είναι νόμιμο, σημαίνει ότι... Γνωρίζει ότι δεν είναι εντάξει, αλλά την ίδια ώρα είναι εντάξει. Αυτόν προσπαθώ να πω. Ναι. Δηλαδή, πώς γίνεται, ξέρεις, κάποια πράγματα εν έτη 2021 είναι για να τρελαθείς πλέον. Είναι για να τρελαθείς. Προσωπικά, την Κύπρο που οραματίζομαι εγώ είναι μια Κύπρο όπου αυτά δεν είναι αποδεκτά. Δεν μπορεί να είναι αποδεκτά. Δεν είναι εντάξει οποιοδήποτε να αγοράζει σώματα. Γράφετε επιστολές, άμα διαβάζετε κάτι τέτοια, όταν ακούτε τέτοιες δηλώσεις, με ποιους τρόπους? Δεν θα μπορώ να σηκώσω και το τηλέφωνο μου, να κάνω και μια επιστολή. Υπάρχουν ή να μιλήσω με κάποιον ή κάποιαν. Εξαρτάται από την περίπτωση. Κινούνται κάποια νήματα? Βεβαίως. Μα υπάρχουν άτομα που θέλουν την αλλαγή. Υπάρχουν. Όμως είπα και πριν ότι είναι ένα σύστημα. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι ένα τεράστιο σύστημα, ένας τεράστιος τείχος και γυρεύεις ρογμές να διαπεράσεις αυτόν τον τείχο για να πας από πίσω να σπάσεις κι άλλο για να σπάσει αυτόν το σύστημα. Οπότε πρέπει να βρεις τα κατάλληλα άτομα μέσα άτομα, σε ολοκληρούς. Και υπάρχουν άτομα που θέλουν να κάνουν την αλλαγή. Που θα έπρεπε να ήταν όλα όμως. Θα έπρεπε. Δεν έπρεπε καν να το συζητούμε αυτό. Θα έπρεπε. Θέλω να αγγίξουμε ακόμη ένα θέμα. Ναι. Έχουμε στο μυαλό μας ότι όχι πάντοτε, νομίζουμε ότι πομπός της ανισότητας, του σεξισμού, είναι ο άνδρας προς τη γυναίκα. Δέκτης είναι η γυναίκα. Ωστόσο, ο σεξισμός όντως έτσι είναι, ή μπορεί να σεξιστικά σχόλια μπορεί να υπάρξουν και από γυναίκα προς άλλη γυναίκα? Ναι, βεβαίως μπορούν να υπάρξουν και είδαμε διάφορα περιστατικά και ειδικά όταν διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπω πολλές γυναίκες να αντιδρούν σεξιστικά προς άλλες γυναίκες. Και νομίζω είχαμε αναφερθεί και προηγούμενα στην κουβέντα μας ότι και οι γυναίκες είναι παράγωγα αυτού του συστήματος, αυτού του πατριαρχικού συστήματος, δηλαδή υιοθετούν τον λόγο τον πατριαρχικό και όχι μόνο, και τις πράξεις. Άρα όταν θα πρέπει να δουλέψουμε ξανά, το λέω και θα το επαναλαμβάνω, συστηματικά και από παιδικές ηλικίες, αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Δηλαδή πρέπει να ρωτήσουμε κάποτε τους εαυτούς μας με τι αξίες θέλουμε να ζούμε. Τι είναι αυτές οι αξίες? Και να σας πω και επειδή είχα αναφερθεί και στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπουμε έτσι με ευκολία να κρύβονται πολλοί και πολλές πίσω από την ελευθερία του λόγου. Και ότι θέλουν να ανοίγουν το στόμα τους. Πίσω από το πληκτρολόγιο, πίσω από μια οθόνη. Ναι. Πολλές φορές και πίσω από ψεύτικα προφίλ. Ναι, και να λένε ό,τι θέλουν. Και διερωτούμε πραγματικά πού πάμε. Πού πάει αυτός ο τόπος. Όμως θα επιμένω και θα το λέω ότι πρέπει να γίνεται σωστή διαπαιδαγώγηση από μικρές ηλικίες, ενώ έχουμε τα εργαλεία
αυτά να υλοποιούνται σωστά, ολιστικά, σε συνεργασία με σωστή διαπαιδαγώγηση. Από μικρές ηλικίες γνωρίζω ότι έχετε δύο κόρες για τις οποίες δεν μιλάτε. Όχι. Και δεν θα σας πω. Θέλω όμως να μου πείτε, ναι, τι ήταν το πρώτο πράγμα που τους έχετε πει για να τις βάλετε λίγο μέσα στο ποια είναι τα δικαιώματά τους. Είναι πολύ μικρές ακόμα γι' αυτό. Απλά βρίσκω διάφορους τρόπους να συζητώ μαζί τους τα θέματα και κυρίως μέσα από τις δικές τους εμπειρίες που έχουν στο σχολείο, δηλαδή να μιλήσουμε. Πολλές φορές ακούω αυτόν το αγόρι να έσπρωξε, με έσπρωξε, ή αυτόν το αγόρι με χτύπησε. Τι απαντάτε? Τα αφήνω τα ίδια να μιλήσουν παρά να απαντήσω εγώ. Μα μου είπαν ότι δεν πρέπει να μου αρέσει το μπλε το χρώμα. Α, επειδή είναι αγοριστικό, ναι, ναι. Άρα γίνεται μια καθημερινός αγώνας αποδόμησης των στερεοτύπων. Ναι. Πρώτα απ' όλα, και αυτό που πρέπει να θυμίζουμε συχνά τα παιδιά δεν είναι μόνο τα δικά τους δικαιώματα, αλλά και τα δικαιώματα των άλλων και το σεβασμό. Ότι σταματούν τα δικά σου δικαιώματα εκεί που αρχίζουν το άλλο. Ακριβώς. Που αρχίζουν και που τελειώνουν και πώς οι ίδιες πρέπει να έχουν τη δική τους φωνούλα και πού πρέπει να την υψώνουν. Εσείς ως παιδί πότε αποκτήσατε, έτσι, αντιληφθήκατε ότι έχετε φωνή την οποία πρέπει να υψώσετε? Άργησα. Καθυστέρησα πολύ. Κατά κρίβεια, αυτό έγινε προς το πανεπιστήμιο. Είναι η αλήθεια. Ένα από τα πρότυπα μου είναι η Μύρια Βασιλιάδου, ήταν τότε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τότε Inter College, η οποία ήταν η πρώτη που με δίδαξε και το μάθημα της κοινωνιολογίας. Αφετέρου, η κυρία Βασιλιάδου ήταν η Ευρωπαία Επίτροπος για την Εμπορία Προσώπων, συγγνώμη, η Ευρωπαία Συντονίστρια για την καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων. Και ήταν τότε που άρχισα να ανοίγω τα μάτια μου και να καταλαβαίνω, να μπαίνουν σε ένα πλαίσιο όλα αυτά που έζησα, που έβλεπα, είχαν μπει σε ένα πλαίσιο. Και έβλεπα πολύ πιο ξεκάθαρα τις διπλές και τριπλές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Διότι αρχικά μετά όταν άρχισα να εργάζομαι, εργαζόμουν σε οργάνωση που στηρίζαμε μετανάστες, μετανάστριες, πρόσφυγες, αιτητές ασύλου, αιτητρίες ασύλου, και έβλεπα, εκεί ήταν πολύ ξεκάθαρο, τις διπλές και τριπλές διακρίσεις που αντιμετώπιζαν οι γυναίκες, επειδή ακριβώς ήταν οι γυναίκες. Και εκεί, τότε, η Μύρια η Βασιλιάδου δημιούργησε και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου και της είχα ζητήσει να εργαστώ μαζί της το 2004. Και έτσι και έγινε και άρχισα να εργάζομαι πολύ πιο συνειδητά και ενεργά για τα δικαιώματα των γυναικών. Πριν συνειδητά αποκτήσετε τη φωνή σας, είχατε βιώσει εσείς ανισότητες? Βεβαίως. Διάφορες εμπειρίες, όχι μόνο εγώ, και φίλες. Δεν γνώρισα γυναίκα που δεν έχει αντιμετωπίσει διάκριση ή έναν είδος σεξισμού. Και αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Δεν ξέρω και εσείς προσωπικά και όλες μας, βεβαίως έχω αντιμετωπίσει. Και ήταν σοκαριστικό, δηλαδή, ξέρεις, τι έγινε τώρα. Όπως είσαι στην αφέλεια σου, παιδί, τι συμβαίνει. Ναι, βεβαίως. Όπως μου το θέτετε, δηλαδή, μπορώ παρά να ρωτήσω, είχατε δεχτεί σε κάποια φάση και κάποιου είδους σεξουαλικής παρενόχλησης? Βεβαίως, όπως... και παρενόχληση. Σε σχολείο, στο πανεπιστήμιο? Όχι, κατά κρίβεια, ήταν, όταν ήμασταν παιδιά, κυκλοφορούσαμε πολύ πιο ελεύθερα στον δρόμο. Και δεν θα ξεχάσω ότι είχε σταματήσει, είχα πάει στο περίπτερο, 10 χρόνο, είχα πάει στο περίπτερο, και σταμάτησε δίπλα μου ένα αυτοκίνητο, ήταν ένας άντρας, ημιγυμνός με φανέλα πάνω από κάτω, και μίλησε αγγλικά και με ρώτησε «You want?» και απλά έκανα το κεφάλι μου έτσι και το ανάφερα βεβαίως στη μητέρα μου κτλ. Αλλά πάντα διερωτούν αν έλεγα ναι. Που μπορεί να μην καταλαβαίνει γιατί, όχι, τι μπορεί, λέει δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι.
έναν από τα πολλά τέτοιου είδους περιστατικά. Ως παιδί, τσακωνόσουμε με συμμαθητές. Γενικότερα δεν μου αρέσει το άδικο, δεν μου αρέσει η αδικία καθόλου. Καθόλου δεν μου αρέσει η αδικία και ήμασταν έτσι μια πολύ καλή παρέα κατά κρίβεια. Από το δημοτικό μέχρι το λύκειο με σχεδόν ίδιες συμμαθήτριες και συμμαθητές. Που ήμασταν έτσι πολύ καλή παρέα και υπερασπιζόμασταν άλλα παιδιά και μεταξύ μας να δούμε που υπήρχε ένα άδικο και το δίκαιο. Δεν μου αρέσει η αδικία γενικότερα. Δύο πραγματάκια θέλω. Έχουμε, είπαμε πολλά να πούμε, θα τα ξαναπούμε, αλλά θέλω δύο πραγματάκια πριν κλείσουμε. Mm-hmm. Το πρώτο είναι επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως και σε γυναίκες μετανάστριες. Ναι. Θέλω ακριβώς να αγγίξουμε αυτό το θέμα, δηλαδή όταν μιλάμε για δικαιώματα των γυναικών στην mm-hmm. Κύπρο, mm-hmm. μας ενδιαφέρει ως κοινωνία γενικότερα για τα δικαιώματα των γυναικών, οποιαδήποτε, ανεξαρτήτου καταγωγής. Έχουμε... Προσωπικά όταν μιλώ για γυναίκες, μιλώ για όλες τις γυναίκες και για τα δικαιώματά τους αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα. Δηλαδή σίγουρα μία οικιακή εργαζόμενη αντιμετωπίζει διαφορετική διάκριση από μία γυναίκα βουλεύτρια. Άρα σίγουρα υπάρχουν κάποιες διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικοί τρόποι που μπορείς να στηρίξεις και να βοηθήσεις τα δικαιώματα αυτών των γυναικών. Ως κοινωνία όμως όχι, όταν λέμε γυναίκες πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτου το υποβάθρο τους, ενώ αυτό θα έπρεπε και προσωπικά και στη δουλειά μου αυτόν πάντα το λαμβάνω υπόψη, τη διαφορετικότητα μεταξύ των γυναικών. Οι γυναίκες δεν είναι μια ομοιογενής ομάδα, είναι διαφορετικές. Και κάθε γυναίκα στο σύνολο τους ως γυναίκες, επειδή είναι γυναίκες, αντιμετωπίζουν συχνά τις ίδιες διακρίσεις και μετά θα λάβεις υπόψη και τους άλλους παράγοντες. Αλλά επειδή με ρωτήσατε στο διάλειμμα για τη διαφορά για το σεξισμό και το ρατσισμό, σίγουρα είναι δύο μορφές διακρίσεων. Η διαφορά είναι ότι... Για να γνωρίζει ναι. οι τηλεθεατές, είχα ρωτήσει συγκεκριμένα εάν ο ρατσισμός και ο σεξισμός είναι αδελφάκια, δηλαδή αν συνήθως εμφανίζονται μαζί σε συμπεριφορές. Ναι. Και η απάντηση είναι όχι, παρόλο που είναι δύο μορφές διάκρισης, η διαφορά του σεξισμού είναι ότι μιλούμε για το 50-51% του πληθυσμού. Μιλούμε ναι. για τις γυναίκες. Ναι. Και αυτόν έχει διαφορά και έχει και τη σημαντικότητα του, γιατί πολλές φορές συγχύζονται άτομα και λένε μιλούμε για κότας και πάμε στην Αμερική στο affirmative action που αφορούσε τους μαύρους και πώς θα έχουν τα δικαιώματα τους στην πολιτική ζωή και τα λοιπά. Εδώ μιλάμε για το 50% του πληθυσμού και όχι για μειονότητα. Οι γυναίκες δεν είναι μειονότητα. Δεν είναι μία ομάδα. Είναι το μισό του πληθυσμού. Και κλείνοντας και μιλώντας για τις γυναίκες, έχουμε στο μυαλό μας ότι γνωρίζουμε ότι δεχόμαστε πόλεμο mm-hmm. από άντρες. Mm-hmm. Οι γυναίκες μεταξύ μας αλληλοστηριζόμαστε, αλληλοϋποστηριζόμαστε, υπάρχει αλληλεγγύη ή υπάρχει και ανταγωνισμός μεγάλος που κάποτε επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα και την ανάγκη της ενότητας. Νομίζω υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρχει ενότητα και υπάρχει και ένας ανταγωνισμός. Απλά νομίζω ο ανταγωνισμός που μας βάζουν την ετικέτα είναι, θεωρώ, αποτέλεσμα των πατριαρχικών δομών. Και τι εννοώ. Είναι, δηλαδή, πολλές φορές ακούμε, θα πάρω πάλι το παράδειγμα για να προσπαθήσω να γίνω κατανοητή της πολιτικής. Να πιάσω τις βουλευτικές εκλογές. Μα αν βάλω γυναίκες στο ψηφοδέλτιο, αν βάλω δύο ή τρεις, θα ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Ενώ αν βάλω μία, έχει περισσότερες πιθανότητες να εκλεγεί. Και πραγματικά διερωτώ με,
Διότι ενώ δεν υπάρχει ανταγωνισμός, είναι απλά γυναίκες που βάλουν υποψηφιότητα, μας βάζουν να ανταγωνιστούμε και να δημιουργήσουμε αυτόν τον ανταγωνισμό μεταξύ μας. Εμένα τα παραδείγματα που έχω υπόψη μου και πάλι πιάνω την πολιτική αρένα, τα βουλεύτριες να συνεργάζονται οριζόντια ανεξαρτήτου κόμματος για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών. Εκεί όπου βλέπω τις γυναίκες να συνεργάζονται, κατά ακρίβεια γίνονται θαύματα. Άρα, νομίζω τον ανταγωνισμό μας τον προσθέτουν. Μας τον ταπελώνουν και αυτόν, ακριβώς για να δημιουργήσουν... Αυτή είναι τη διαμάχη η οποία εξυπηρετεί τους ίδιους. Ναι. Κλείνοντας, μπορεί κάποια στιγμή να σας έχω απέναντι μου ως υποψηφία βουλευτρία? Όχι. Όχι, δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο. Είμαι άνθρωπος του τώρα. Του τώρα, αλλά για το μέλλον, γιατί εννοώ, δηλαδή η δουλειά μου, επειδή ακριβώς είναι η πρόθεση της ισότητας, δεν είναι βραχυπρόθεσμη, είναι μακροπρόθεσμη. Αλλά τώρα μου δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Υπουργό Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, να δημιουργήσουμε μία σωστή δομή, και αυτό, εκεί αφοσιώνομαι αυτόν τον λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας και θα τα πούμε ξανά. Σίγουρα, ευχαριστώ πολύ. Απόψε μαζί μας ήταν η κυρία Αντζόση Χριστοδούλου. Είπαμε πάρα πολλά για την ισότητα των φύλων, την αναγκαιότητα και για το πώς ακόμη οπισθοδρομούμε στην κυπριακή κοινωνία σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ.